Πριν από λίγες ώρες, η Xiaomi σε event που έλαβε χώρα στην Κίνα ανακοίνωσε την ολοκέντρου για ναυαρχίδα της, το Xiaomi Mi 11, το οποίο με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και την τιμή του αναμένεται να πρωταγωνιστήσει το 2021 στην αγορά των smartphone. Είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και σε αυτό το βίντεο θα δούμε όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το Xiaomi Mi 11. Προτού όμως ξεκινήσουμε το βίντεό μας, να σας αναφέρω για άλλη μια φορά ότι είναι πολύ σημαντικό όσοι από εσάς θέλετε να στηρίξετε το κανάλι και τη δουλειά μου, να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα link που βρίσκεται στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Εκεί θα βρείτε και μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα, ενώ αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Το Telegram δεν είναι τίποτα άλλο από μια εφαρμογή που μπορείτε να την κατεβάσετε από το Play Store. Και εκεί πέρα κάθε φορά που θα ανεβάζουμε κάποια προσφορά θα σας έρχεται ειδοποίηση. Επίσης υπάρχει και δυνατότητα για αναζήτηση. Παραδείγματος χάρη, αν τσεκάρω εδώ πέρα Poco H3 και πατήσω αναζήτηση, θα δείτε τα αποτελέσματά μας. Και όσοι τυχεροί μας ακολουθείτε στο Telegram, κάποιοι από εσάς προλάβατε να πάρετε το Poco H3 την έκδοση 664 στα 155 ευρώ με πόντους. Διαφορετικά έβγαινε στα 168,84 για τα πρώτα 250 τεμάχια, τα οποία όπως είναι αναμενόμενο εξαντλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε να το έχετε και αυτό υπόψη σας αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές από την Κίνα και φυσικά μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στη σελίδα μας στο Facebook, όπου εκεί πέρα θα ανεβάσουμε τις καλύτερες προσφορές, όχι όλες όπως κάνουμε στο Telegram και ειδικά στο Excelάκι, που και εκεί πέρα έχετε δυνατότητα αναζήτησης και υπάρχουν καθημερινά όλες οι προσφορές των καταστημάτων από την Κίνα. Ας επιστρέψουμε στο βίντεο. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που κάνουν την συσκευή μας να ξεχωρίζει είναι η κυρτή AMOLED οθόνη των 6,81 ιντσών, η οποία για πρώτη φορά σε συσκευή της εταιρείας διαθέτει ανάλυση 2K. Επίσης διαθέτει ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz, ενώ ο ρυθμός ανάγνωσης των αγγυμάτων είναι στα 480 Hz. Συνήθως ο ρυθμός ανάγνωσης αγγυμάτων είναι διπλάσιος από τον ρυθμό ανανέωσης, στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι τετραπλάσιος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η ακρίβεια και η ευαισθησία της οθόνης είναι πάρα πολύ υψηλή. Επίσης εντυπωσιακή είναι και η φωτεινότητα της οθόνης, η οποία φτάνει τα 1500 nits, ενώ η εταιρεία υπόσχεται ότι έχει και μειωμένη κατανάλωση κατά 15%. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η οθόνη έσπασε και 13 ρεκόρ στο Display Mate, μεταξύ αυτών για την αντανάκλαση, γι' αυτό της μέγιστης φωτεινότητας σε OLED οθόνη, αλλά και για την ακρίβεια των χρωμάτων. Μάλιστα χαρακτήρισαν την οθόνη του Mi 11 ως σχεδόν τέλεια. Όσον αφορά την ποιότητα των υλικών, η οθόνη προστατεύεται από Gorilla Glass Victus, έχουμε frame από αλουμίνιο, ενώ η πλάτη αναλόγως την χρωματική έκδοση διαθέτει είτε γυαλί με προστασία από Gorilla Glass, είτε πλάτη με επικάλυψη από δερματίνη. Ενώ σχεδιαστικά η συσκευή μας στο μπροστινό μέρος θυμίζει ιδιαίτερα το Mi 10, διαθέτει την οπή η οποία φιλοξενεί την selfie κάμερα των 20 MP στο πάνω αριστερό μέρος, ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης φιλοξενείται ο in-display αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος χάρη στη τεχνολογία της Goodix λειτουργεί ταυτόχρονα και ως αισθητήρας καρδιακών παλμών. Στο πίσω μέρος πρωταγωνιστεί το τριπλό κάμερα setup με τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, το οποίο δεν προεξέχει ιδιαίτερα από την πλάτη της συσκευής, κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Φυσικά πρωταγωνιστής είναι η κύρια κάμερα στα 108 MP, είναι ο ίδιος αισθητήρας που είδαμε και στο Mi 10, έτσι με ένα ISOCELL της Samsung, ο οποίος είχε αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Xiaomi. Δεν έχουμε κάποια αναβάθμιση σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε ultra wide κάμερα στα 13 MP και μια macro telephoto, μας λέει η εταιρεία, στα 5 MP. Φυσικά η ύπαρξη τηλεφακού όταν έχουμε ένα κύριο αισθητήρα στα 108 MP δεν είναι και τόσο χρήσιμη. Να μην ξεχάσω να σας αναφέρω ότι έχει και οπτική σταθεροποίηση εικόνας ο κύριος αισθητήρας, αναμενόμενο φυσικά. Η εταιρεία έδωσε βάση
Αυτή τη φορά στο λογισμικό μπορεί να μην έχουμε κάποια διαφορά στο hardware, έχουμε στο λογισμικό όμως, έχουμε τη δυνατότητα για night video. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι έχουμε το night mode της φωτογραφίας, τώρα έχουμε και στο βίντεο από την Xiaomi πολλές λειτουργίες, pro mode και τα λοιπά και δυνατότητες αποθήκευσης. Επίσης να σας επισημάνω ότι στις φωτογραφίες και στο βίντεο δεν παίζει ρόλο μόνο ο αισθητήρας, αλλά παίζει ρόλο και ο επεξεργαστής, καθώς διαθέτει αναβαθμισμένο ISP. Τι είναι ο ISP, το έχουμε πει σε άλλα βίντεο, είναι ο επεξεργαστής σήματος εικόνας. Παίζει σημαντικό ρόλο, αρκεί να τον εκμεταλλευτεί και η εταιρεία με το λογισμικό της. Από εκεί πέρα, όσοι περιμένετε κάτι παραπάνω, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δούμε και Mi 11 Pro, μπορεί να μην ανακοινώθηκε τώρα, αλλά σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την κινέζικη πρωτοχρονιά, η οποία πέφτει γύρω στις αρχές Φεβρουαρίου, γύρω στις 12 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, και ενδεχομένως η συσκευή να ανακοινωθεί ταυτόχρονα με την παγκόσμια κυκλοφορία του Mi 11. Τώρα στο κομμάτι των επιδόσεων, όπως ήδη γνωρίζαμε, το Mi 11 είναι η πρώτη συσκευή η οποία διαθέτει τον πανίσχυρο και ολοκένουργο Snapdragon 888, ο οποίος είναι κατασκευασμένος στα 5 νανόμετρα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι και πιο ενεργειακά αποδοτικός σε σχέση με τον Snapdragon 865 της προηγούμενης γενιάς. Μας δίνει ένα τρομερό σκορ του ατούτου, γύρω στις 777.000. Επίσης, αυτές τις δυνατότητες έρχεται να συμπληρώσει ο γρήγορος εσωτερικός χώρος αποθήκευσης, UFS 3.1, αλλά και η μνήμη RAM, η οποία είναι LDDR5, αλλά αυτή τη φορά είναι 15% πιο γρήγορη, είναι χρονισμένη στα 6400 Mbps. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, η συσκευή διαθέτει στέρεο ηχεία όπως και το Mi 10, είναι ρυθμισμένα, βελτιστοποιημένα από την Hartmann & Cardon. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να συνδέσουμε δύο διαφορετικά ζευγάρια ακουστικά στην συσκευή μας χάρη στο Bluetooth 5.2. Δεν έχουμε ύπαρξη θύρας ήχου jack όπως ούτε και στο Mi 10. Και φυσικά η συσκευή μας διαθέτει θύρα υπερήθρων, διαθέτει NFC και έχουμε και Wi-Fi 6E, το οποίο είναι 2.1 φορές πιο γρήγορο σε σχέση με τη στάνταρ έκδοση του Wi-Fi, και αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 3.5 Gbps η ταχύτητα η οποία υποστηρίζει, και μάλιστα η εταιρεία μας λέει στην παρουσίαση ότι φτάνει, ίσως και ξεπερνάει τις ταχύτητες του 5G. Σε αυτό το σημείο να σας αναφέρω ότι η συσκευή έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί ταυτόχρονα και σε Wi-Fi και σε 5G και σε 4G, και η μετάβαση ανάμεσα από το Wi-Fi στα δεδομένα γίνεται σχεδόν χωρίς να το καταλάβει ο χρήστης. Millisecond μας υποστηρίζει η εταιρεία, προφανώς και δεν θα το καταλάβει ο χρήστης, και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο βελτιώνει την εμπειρία χρήσης. Και μιας που μιλάω για εμπειρία χρήσης, η εταιρεία έχει προσθέσει έναν αισθητήρα ο οποίος η αποκλειστική του δουλειά είναι να αναγνωρίζει τα ακούσια, τα κατά λάθος αγγίγματα στο πλαϊνό, στο κυρτό μέρος της οθόνης, έτσι ώστε να έχουμε εμπειρία χρήσης, λες και η οθόνη μας είναι επίπεδη. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται η εταιρεία. Τώρα, στο κομμάτι της μπαταρίας, παρόλο που η συσκευή μας διαθέτει πάχος μόλις 8,06 χιλιοστά, η μπαταρία έχει χωρητικότητα 4.600 mAh, υποστηρίζει τεχνολογία ενσύρματης ταχυφόρτισης στα 55W, η οποία μπορεί να φορτίσει πλήρως την συσκευή μας σε μόλις 45 λεπτά, ασύρματη φόρτιση στα 50W, ενώ έχουμε και δυνατότητα για αντίστροφη ασύρματη φόρτιση στα 10W. Έχουμε μια αναβάθμιση λοιπόν σε σχέση με τα 30W του Mi 10, παρόλα αυτά σε σχέση με το Mi 10 Ultra, το οποίο δεν κυκλοφόρησε στην παγκόσμια αγορά, αλλά είχα κάνει ένα αντίστοιχο βίντεο, έχουμε υποβάθμιση, καθώς εκεί πέρα είχαμε 120 W ενσύρματης φόρτισης, μπορούσε να φορτίσει σε μόλις 5 λεπτά το 41% της μπαταρίας, και για την πλήρη φόρτιση απαιτούνταν μόλις 23 λεπτά. Παρόλα αυτά, να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που σας ανέφερα και προηγουμένως, θα δούμε γρηγορότερη τεχνολογία φόρτισης στο Mi 11 Pro, που θα ανακοινωθεί μάλλον
στις αρχές του Φεβρουαρίου. Τώρα, όσον αφορά τον δώρο που έγινε σχετικά με την αφαίρεση του φορτιστή από την συσκευασία, η εταιρεία διαβεβαίωσε το Android Authority ότι αυτό αφορά την αγορά της Κίνας και μάλιστα εκεί πέρα θα διατεθούν δύο διαφορετικές εκδόσεις. Η μία έκδοση θα συμπεριλαμβάνει τον φορτιστή, η άλλη δεν θα τον συμπεριλαμβάνει. Η τιμή θα είναι ακριβώς η ίδια και αυτό θα είναι καθαρά στην επιλογή του καταναλωτή και τις περιβαλλοντικές του ανησυχίες. Τώρα στο κομμάτι του λογισμικού, η συσκευή τρέχει MIUI 12.5 και αυτό το αναφέρω καθώς η εταιρεία μας είπε ότι έχει γίνει μεγάλη δουλειά. Πλέον οι ενσωματωμένες εφαρμογές που υπάρχουν στο σύστημα είναι λιγότερες από κάθε άλλη υλοποίηση είτε σε Android είτε σε iOS και επίσης ο χρήστης έχει δυνατότητα να αποκαταστήσει όλες τις εφαρμογές συστήματος πλην της ρυθμίσης, της κάμερας και μία-δύο ακόμα βασικές εφαρμογές. Επίσης έχει γίνει ριζική αναβάθμιση στον κώδικα ώστε το background να καταναλώνεται 20% λιγότερη μνήμη και 25% λιγότερη ενέργεια. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτή είναι πραγματικά μία αναβάθμιση που όντως θέλω να δω. Για τις προηγούμενες δεν ανυπομονούσα, γι' αυτήν όντως ανυπομονώ. Και για να τελειώνουμε, θα σας αναφέρω και τις εκδόσεις στις οποίες θα κυκλοφορήσει η συσκευή. Θα έχουμε τη βασική έκδοση στα 8 GB RAM 128 αποθηκευτικό χώρο. Η τιμή είναι 3.999 κινέζικα yuan, μεταφράζονται σε 500 ευρώ. Έχουμε έκδοση 8256. Η τιμή θα είναι γύρω στα 540 ευρώ αναλόγως στην ισοτιμία. Mi 11, 12 GB RAM 256 σε απλή έκδοση αλλά και σε μία έκδοση με την υπογραφή του ιδρυτή της εταιρείας. Αυτή η έκδοση θα κοστίζει 590 ευρώ. Όλα αυτά για την αγορά της Κίνας. Στην Ευρώπη φυσικά αναμένουμε υψηλότερες τιμές και φυσικά πολλοί καταναλωτές μέσα σε αυτούς και εγώ περιμένω κάποιο διάστημα να πέσουν πρώτα οι τιμές και να δω από πού θα επιλέξω τη συσκευή μου. Είτε από Ελλάδα είτε από Κίνα, αν διαφορά τιμής θεωρήσω ότι αξίζει. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεό μου, να το βρήκατε χρήσιμο και βοηθητικό και ελπίζω να τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεό μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.